Τόσο καιρό δεν έχω μιλήσει. Ακούω, βλέπω και σιωπώ, όμως ήρθε η ώρα να μιλήσω για όλα τα ψέματα που έχουν πει στον αργολικό λαό. Δήλωσε μεταξύ άλλων για τα όσα συμβαίνουν με τον Ανάβαλο η βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας, Έλισσα Παπαδημητρίου. Εγώ ξεκίνησα την κουβέντα. Έχοντας δουλέψει όμως για ένα χρόνο και έχοντας απόψεις εναλλακτικές. Χτύπησε συναγερμός και άρχισαν όλοι να μιλάνε, να τάζουν, να κινητοποιούν, να εκβιάζουν υπουργούς να πούνε ψέματα. Ψέματα! Εγώ κάθομαι από τότε και περιμένω. Δεν ήθελα να βλάψω το κόμμα μου προεκλογικά. Δεν θέλησα να το βλάψω το κόμμα. Και δέχτηκα του κόσμου τη λάσπη και την ανοησία. Από ανεγκέφαλους μόνο, γιατί ο λαός ξέρει και σε όλα τα καφενεία λένε έχει δίκιο η Έλσα. Ακόμα και οι ίδιοι το λένε. Όταν θυμώνται, ξέρω κι εγώ, ότι υπάρχει τσίπα. Έχουν περάσει 2 χρόνια. Πότε πρόκειτο να δημοπρατηθεί το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου? Προενός έτους. Και έλεγα, ρε παιδιά, τι θα δημοπρατηθεί? Για να δημοπρατηθεί κάτι πρέπει να υπάρχουν μελέτες. Πρέπει. Η μόνη μελέτη που υπήρχε, η μόνη, είναι μια μελέτη που είχε κάνει η Μηδέα. Και τρέχανε να τη μαζέψουν. Ανετέθησαν μετά από 4 μήνες από την ημερομηνία που είχαν βάλει τον Κοντό να εγγυηθεί ότι θα γίνει δημοπρασία του έργου και κάνανε απευθείας αναθέσεις κόβοντας τις μελέτες ενός εξαιρετικά μεγάλου και σύνθετου έργου σε 10.000 ευρώ. Έτσι και το μάθαινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πάρει συναγερμός, αστιότητες, αθλιότητες και δεν μίλησα. Και δεν μιλάω. Και τους βλέπω τώρα, εσείς το λέτε χαρτοπόλεμο, άλλοι το λένε κοκορομαχία. Συνεχίζω να μην μιλάω, αλλά θα μιλήσω. Σύντομα θα μιλήσω. Δεν μπορεί να κατηγορούν αδίκως βουλευτάς, υπουργούς, ανθρώπους ευθύνες. Από πού και να προέρχονται. Κάποιοι και κάποιοι άλλοι δεν μπορεί τώρα να αλλάζουν άποψη. Γιατί μερικοί άνθρωποι δεν ξέρουν, είναι αστείοι, είναι αγράμματοι, είναι ολίγοι, είναι ανθρωπάκια. Αλλά μερικοί που δεν είναι ανθρωπάκια και που καταλαβαίνουν, κάναν τα ανθρωπάκια μόνο και μόνο για να χτυπήσουν έναν εξωκομματικό αντίπαλο που ξέρει τι λέει πάντα. Λοιπόν, επειδή εγώ και μνήμη έχω και αρχείο κρατάω και έχω φροντίσει και έχω και τα χαρτιά μου και δηλώσεις των υπουργών, δηλώσεις, κανονικές, έγγραφες, ότι εγώ ποτέ δεν είπα αυτό. Εμένα μου είπαν ότι έχουν όλες τις μελέτες στο σιρτάρι τους και δεν είχαν τίποτα. Και τώρα έρχονταν ερυθρίαστα και λένε σε 20 μήνες θα είναι έτοιμοι. Να βγουν και να μας πούνε τι θα δημοπρατούσαν το Δεκέμβρη. Και να βγαίνουν άλλοι ακόμα πιο ανεγκέφαλοι και να λένε από πίσω είναι δυνάμεις που τα σταματάνε. Ποια είναι η δύναμη και ποιες είναι οι δυνάμεις που σταματάνε ένα έργο που όλοι χρειαζόμαστε και όλοι πιστεύουμε. Ένα έργο που γίνεται λάθος. Γιατί ο Ανάβαλος πρέπει να φροντίσει και το πόσιμο νερό της Αργολίδος. Και δεν χρηματοδοτεί αυτό το πακέτο το πόσιμο. Θα βάλουν, λένε, ένα ενδιάμεσο εργοστάσιο. Πούντο, πότε, ποιος. Κοιτάξτε, υπάρχουν όρια. Όρια, τα οποία ξεπερνιούνται σε αυτό το νόμο. Και δεν πρέπει ο λαός του να επιτρέπει αυτό το ξεπέρασμα. Δεν είναι δυνατόν η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων, εμούς συμπεριλαμβανομένης, να κάνει τον πολίτη, τον αγρότη, αλλά και τον πολίτη που θα διψάσει, τον πολίτη που έχει στην κάνουλά του καφέ νερό στον Αύγουστο, να τον αναγκάζει να το αποδέχεται για να μην περάσει του Μίτσου, του Κώστα ή της Έλσας. Όλα αυτά είναι ντροπή. Το πολιτικό διάνυσμα ολωνών μας έχει ένα αρχή και ένα τέλος. Για μένα πήγε μακριά το τέλος και θα πάει ακόμα μακρύτερα, τους πληροφορώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ κοντότερο από τον Ανάβαλο και από τις ανάγκες της Αργολίδος. Σιωπώ λοιπόν, παρακολουθώ, γράφω, διαβάζω και δεν είμαι διατεθειμένη να δικήσω κανέναν. Δεν μίλησα προεκλογικά, κυρίως γιατί παρέσαιραν τον Πρωθυπουργό στο να ακολουθήσει. Θα τα πούμε εν καιρό, με στοιχεία. Αλλά προς Θεού, δεν μπορεί να αδικούμε
δράσεις που δεν έγιναν ή που έγιναν για το σωστότερο της Αργολίδος και του λαού της, και δεν μπορεί να μην απολογηθούμε κάποια στιγμή για όλα τα ψέματα που έχουμε πει. Υπάρχουν χαρτιά, υπάρχουν ανακοινώσεις, προκηρύξεις, λέει, θα κάνουμε προκήρυξη το Δεκέμβρη. Όλα θα είχαν δημοπρατηθεί ένα Δεκέμβρη. Ποια θα είχαν δημοπρατηθεί, πώς? Για αυτά ποιος θα απολογηθεί? Και ποιοι είναι αυτοί που αποδέχονται να τους κοροϊδεύουν? Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Ποιοι είναι αυτοί? Πάω στα καφενεία και μου λένε, τους μπήξε, τους δείξε, τους έφτιαξε. Σε μένα θα λένε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εγώ την άποψή μου την είπα, για μαρτία νου και έχω. Στη δική σας την εικόνα να τα πούνε αυτοί που ήδη έχουν καταλάβει. Και να πάψουν να κοκορομαχούν. Είδα έναν ηλίθιο εχθές, δεν τον ξέρω ποιος είναι, που είπε ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τάδε που επέλεξε. Τι επέλεξε? Ποιος επέλεξε? Εγώ τι έχω πει? Το έχω πει διαβάζοντας. Έδωσα όλες τις δυνατές λύσεις. Αλλά εγώ γνώριζα δύο πράγματα. Πρώτον, την οικονομική δυνατότητα της Ελλάδος. Και δεύτερον, την οικονομική δυνατότητα του Μπαλτατζή. Ξέρετε πόσες φορές υπήρξε υποσχημένος ο Μπαλτατζής? 8. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι αυτό εδώ, αυτό εδώ το χριστουγεννιάτικο που μου χαρισκώνει για να πίνω καφέ, είναι ένα, αλλά εγώ το έχω υποσχεθεί σε 8. Μπορείς να τα αντέξεις. Και μπορείς μάλιστα να το βάλεις και στα χέρια ενός πρωθυπουργού να το πει. Μα δεν είναι ντροπή? Δεν είναι ιεροσιλία? Λοιπόν, ας μαζέψουν το μυαλό τους, ας κάνουν κράτη, γιατί θα απαντήσω από εδώ και πέρα, να προσέχουν και να προσέχουν, και ας κοιτάξουν το καλό του νομού. Δεν είναι ανάγκη να μιλάνε σόλα, δεν είναι ανάγκη να πλοηγούν στο μυαλό τους ως τον Κιχώτηδες τα ηλίθια πλήθη. Η Αργολίδα δεν είναι ηλίθια, ο λαός της δεν είναι η λύθη, και στην τελική ανάλυση υπάρχει ένα ποσοστό αυτού του λαού που επί πολλά χρόνια επιλέγει μη ηλίθιους. Πώς θα το κάνουμε?